Μαζί μας είναι η κυρία Τάλια Φαλαλή, φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, μέλος της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας. Από τους φοιτητές μπροστά σε αυτή την πρόκληση που θέλουν και να την αποδεχθούν και να συμμετάσχουν και να αγωνιστούν. Κυρία Φαλαλή, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλησπέρα. Να δούμε λίγο ποιο ήταν το σκεπτικό, πώς ξεκινήσατε, τι σκεφτήκατε και πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή τη μάχη της κοινωνίας ολόκληρης ενάντια σε αυτή την επιδημία. Εμείς ως φοιτητές ιατρικής είμαστε μέσα στα νοσοκομεία, κάνοντας την κλινική μας άσκηση. Ξέρουμε και βλέπουμε και ποια είναι η κατάσταση πριν ακόμα την επιδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Δηλαδή εννοώ τις ελλείψεις σε προσωπικό, τις ελλείψεις σε υποδομές, τις βιώναμε καθημερινά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την άνεση μάχη που δίνουν οι υγειονομικοί, που δίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, που η κυβέρνηση ουσιαστικά τους έχει αφήσει χωρίς όπλα, τους έχει ρίξει χωρίς όπλα μέσα στη μάχη. Και ουσιαστικά εμείς μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να προσφέρουμε, να θέσουμε την επιστήμη μας και να συμβάλλουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι και στους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη, να καταθέσουμε την επιστήμη μας όσον αφορά την προστασία του λαού και του συνόλου της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να δείξουμε και να δυναμώσει η κραυγή διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν παίρνει κανένα μέτρο για να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες, όπως είπα και πριν, δηλαδή οι υγειονομικοί να είναι με όπλα σε αυτή τη μάχη. Είπα και εγώ νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφήσουμε. Είναι όλα πολιτικά τα ζητήματα και αυτή είναι η άποψή σας και είναι απόλυτο σεβαστή. Θα ήθελα όμως να μείνουμε λίγο στο κοινωνικό, δηλαδή στην προσπάθεια όλης της κοινωνίας. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι ζητήματα μόνο της κυβέρνησης, αυτά τα οποία συζητάμε. Και εξάλλου είμαι βέβαιη ότι όταν θα τελειώσουμε με την πανδημία θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πια για το τι πρέπει να κάνουμε και ως κοινωνία αλλά και οι πολιτικές μας ηγεσίες σχετικά με την υγεία και την θωράκιση της κοινωνίας μας απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Πείτε μου λοιπόν πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συμμετέχετε εσείς υπό την έννοια του ότι δεν έχετε τελειώσει την ιατρική ακόμη, ωστόσο όμως είσαστε νομίζω τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος. Ναι, ουσιαστικά από το τέταρτο και μετά μπορούν τα παιδιά οι φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή. Πιστεύουμε ότι με βάση την περιορισμένη πείρα και τις γνώσεις που έχουμε μπορούμε να συμβάλλουμε με βάση ενώ και το που θα μας διατάξουν κτλ. Διεκδικούμε και απαιτούμε να έχουμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας γιατί προφανώς δεν θέλουμε να θέσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τις οικογένειές μας σε κίνδυνο. Δηλαδή να πάμε έτσι, να το πω και έτσι, μέσα στα νοσοκομεία που μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά εν τέλει. Αλλά όσον αφορά αυτό που είπατε και πριν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση και τα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία αυτή τη στιγμή δεν είναι συζήτηση για το μετά, είναι συζήτηση για το τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που και εμείς το βλέπαμε στις κλινικές μας, υπήρχαν κρεβάτια μέσα, εγώ έκανα παθολογία στατικό τρεις μήνες ακριβώς πριν κλείσουν οι σχολές. Και έβλεπα και τις ελλείψεις που υπήρχαν σε προσωπικό, έβλεπα τους εργαζόμενους εκεί πέρα, τους γιατρούς που μέναν πάνω από 24 ώρες άϊπνοι μετά από εφημερίες. Έβλεπα, υπήρχαν κρεβάτια μέσα και στο Αττικό συγκεκριμένα που είναι όλος ο εξοπλισμός εκεί και είναι κλειστή όλη πτέρυγα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τις λειτουργήσει. Αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν τώρα. Η κυβέρνηση τα ξέρει και δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά εμφανίστηκαν αυτά τα ζητήματα. Υπήρχαν χρόνια τώρα. Αν θέλετε, πριν τρεις μήνες ο φοιτητικός μας σύλλογος ήταν μαζί με την ΟΕΝΓΕ σε κινητοποίηση και η κυβέρνηση που τώρα λέει τέλος πάντων για τους ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες έριξε χημικά και ξύλωσε αυτούς τους ήρωες γιατί ουσιαστικά αντιδρούσαν και διεκδικούσαν αυτά που και τώρα βγαίνουν, πώς να το πω, στην επιφάνεια. Κυρία Φαλαλή, δεν διαφωνούμε, απλά αυτό που είπα και πιθανόν δεν το καταλάβατε, πιθανόν δεν το είπα εγώ τόσο καλά ώστε να το καταλάβετε, είναι ότι ας μείνουμε και ας δούμε λίγο το κοινωνικό, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα και υφίστανται, τα γνωρίζουμε και έχουν τεθεί
Και απλά θα γίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση όταν θα τελειώσει όλο αυτό. Είναι σαφές και ξεκάθαρο. Νομίζω ότι το θέμα των υποδομών υγείας θα τεθεί και όχι μόνο στο όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, θα τεθεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί και εμείς σαν νέοι επιστήμονες, σαν φοιτητές, τέλος πάντων, έχουμε διάθεση να προσφέρουμε στο λαό. Και με βάση και τη συζήτηση που κάναμε, δεν ξέρω, έχουμε δει και ακούμε για την Ιταλία, για την Κίνα, όλα αυτά τα παραδείγματα τώρα από τις χώρες που μαστίζονται. Αν το θέλετε, εκεί παίρνουν ερωτήματα για το ποιος ασθενής θα πρέπει να πει όχι στις τιμές και ποιο να διαλέξουμε, ποιος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης. Επιτρέψτε μου να πω και εκπροσωπώντας και μεγάλη μερίδα των συμπληκτών μου, εμείς δεν θέλουμε σαν νέοι επιστήμονες να μπαίνουμε σε τέτοια διλήμματα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει και τώρα να γίνεται και για το μετά, εννοείται, πρέπει να αποτελέσει προβληματισμό συνολικά. Νομίζω ότι, η κοινωνία προβληματίζεται ήδη και νομίζω ότι και οι πολιτικές ηγεσίες προβληματίζονται ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το επαναθέτετε και σε εμάς σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.